Με την κυρία Βρέντζου μιλήσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα σε σχέση με το φετινό 5ο Πανεπιστήμιο και τα ζητήματα που τέθηκαν, αλλά και το θέμα το οποίο απασχόλησε τη φετινή συνάντηση. Εφέτο το θέμα μας ήταν το νερό και η ξηρασία και βεβαίως η επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ήταν και οι εισηγήσεις οι οποίες γίνανε αναφορικά με το πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζεται τα αποθέματα βιόσφαιρας των συγκεκριμένων περιοχών και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει να ληφθούν από τις κυβερνήσεις και από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα από όλους τους κατοίκους προκειμένου να αναχαιτήσουμε το πρόβλημα της κλιματικής, να κάνουμε προσπάθειες γιατί το αναχαιτήσουμε τώρα και να το αντιμετωπίσουμε ολοκληρωτικά θα χρειαστούν πολλά χρόνια. Εάν θα μπορούσαμε από τη μια στιγμή στην άλλη να κατανοήσουμε το πόσο η κλιματική αλλαγή καταστρέφει σήμερα γενικότερα τα περιβάλλοντά μας, την παραγωγή και γενικότερα επηρεάζει το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων στις οποίες ζούμε, σαφώς θα μπορούσε να τρέξει πολύ γρηγορότερα. Τόσο λοιπόν ο επικεφαλής εφέτος συμμετείχε και κάθε χρόνο συμμετέχει, ο αντίστοιχος επικεφαλής του γραφείου UNESCO αρμόδιος για την επιστήμη στην Βενετία, ο κύριος Πάτριετ Σάμιουελ. Επίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για τα Αποθέματα Βιόσφαιρας στην Ελλάδα, ο κύριος Μιχάλης Οσκούλος. Και όπως σας είπα, και από 11 διαφορετικές χώρες, 25 επιστήμονες. Βεβαίως, παρουσίασαν λοιπόν, για να πάω τώρα στην ερώτησή σας, παρουσίασαν καλές πρακτικές και πώς οι ίδιοι αντιμετωπίζουν κάποια από αυτούς το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργήσει η κλιματική αλλαγή. Βέβαια κάποιες είναι και περιοχές οι οποίες έχουν πάρα πολύ νερό αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ξηρασίας. Εδώ η εικόνα που έχουμε τώρα για τη βιόσφαιρα των αστερουσίων, ποια είναι, και με ανθρώπους που έχετε μιλήσει, που μιλάτε όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο αυτές τις ημέρες που ήταν το Πανεπιστήμιο, έχουν κάποιους φόβους, εσείς ανησυχείτε και θέλετε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση να υπάρξουν άμεσες δράσεις ή πρωτοβουλίες? Η περιοχή των αστερουσίων, κυρία Βατσιφιανάκη, όπως γνωρίζετε, είναι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης. Ως εκ τούτου έχουν δείξει μελέτες ότι είναι η πρώτη περιοχή η οποία επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα και ως εκ τούτου αποτελεί και το δίχτυ της κλιματικής αλλαγής για όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το πρόβλημα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή η περιοχή των αστερουσίων και της Μεσαράς ευρύτερα, αλλά βασικά η περιοχή των αστερουσίων, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν διοργανώσαμε και μία ημερίδα τελευταία μέρα του Ιβρυτικού Πανεπιστημίου η οποία είχε σαν θέμα τη λειψιδρία στα αστερούσια και γενικότερα στην Κρήτη. Εμείς λοιπόν στο πλαίσιο αυτό έχουμε κάνει προτάσεις πολύ συγκεκριμένες τόσο στην περιφέρεια όσο και στο Υπουργείο γιατί εφέτο έχουμε αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πρόβλημα πάνω στα αστερούσια με το νερό. Έχουν αρχίσει mm-hmm. και στερεύουν οι πηγές. Uh-huh. Βέβαια, να φανταστείτε ότι από ό,τι ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ο κ. Κουτσοτάκης εχθές στην ημερίδα, 741 τόσα χιλιοστά περίπου πέφτουν το χρόνο, πέσανε πέρυσι συγκεκριμένα στα αστερούσια, 550 στον κάμπο και τα αστερούσια μείναν από νερό κάποια χωριά επάνω. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στα αστερούσια το οποίο έχει να κάνει με το ότι με την υπερβόσχηση σίγουρα αφενός και το ότι δεν υπάρχει ευλάστηση, δεν μένει ευλάστηση για να μπορεί να συγκρατηθεί το νερό. Και αυτό το λίγο που πέφτει
για να μπορεί να συγκρατηθεί. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία ακούστηκε, την οποία την ακούσανε με πολύ ενδιαφέρον τόσο ο υπεύθυνος της UNESCO όσο και οι υπόλοιποι εισηγητές που είχαμε χθες κοντά μας, την δεντροφύτευση των αστερουσίων, τόσο με παραγωγική χαρουπιά, σκεπτόμενη το ότι η χαρουπιά αποτελεί, το χαρούπι αποτελεί μια superfood τροφή τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα ζώα. Άρα λοιπόν να στηρίξουμε, να δημιουργήσουμε ένα εισόδημα για τον άνθρωπο και μέσα από αυτή τη διαδικασία, και όχι μόνο βέβαια, να ενισχύσουμε και την επανακατοίκηση, η οποία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για τα αστερούσια, και αφετέρου να υπάρχει μια τροφή για τα ζώα, που επίσης και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί σήμερα, όπως ξέρετε, στα αστερούσια πάνω υπάρχουν αρκετές χιλιάδες ζώα και βασικά κατσίκες, οι οποίες δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια να αποφασίσει κάποτε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει το πρόγραμμα της εκπεριτροπής βόσης, κάτι το οποίο το προτείνουμε εδώ και αρκετά από την προηγούμενη δεκαετία, εκπεριτροπής βόσης, να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο το βουνό να ανασάνει και να βοηθήσουμε και τους κτηνοτρόφους όσο και τους παραγωγούς και τους μελισσοτρόφους. Ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα, πριν από μερικές μέρες είχαμε μια συνάντηση με τους μελισσοκόμους, οι οποίοι μας είπαν ότι με την ανομπρία επηρεάζεται πάρα πολύ και το θυμάρι και γενικότερα και τα, ναι, και προτείνανε την δεντροφύτευση με πεύκα, ναι, ακριβώς και με θυμάρια, προκειμένου να βοηθήσουμε τη μέλισσα. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η έλλειψη, όταν θα πεθάνουν οι μέλισσες, θα πεθάνει και ο άνθρωπος. Αυτό είναι γνωστό της βάση. Η επικονίαση, τα λέγαμε πρόσφατα εκεί με έναν μελισσοκόμο από το Λασίθι, ο οποίος μας έλεγε ότι λιμοκτονούν οι μέλισσες. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, μόνο αυτό το σοβαρό θέμα να αντιληφθούμε, ότι αρχίζει και μειώνεται ο πληθυσμός των μελισσών, μόνο σε αυτό να κάνουμε φόκους, κυρία Βακεφιανάκη, όλοι όσοι ασχολούμαστε έτσι και με τα κοινά γενικά και μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη και όλος ο κόσμος δηλαδή. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να κάνουμε φόκους προκειμένου να ενισχύσουμε το περιβάλλον και να δώσουμε ζωή γενικότερα και στους ανθρώπους φυσικά. Γιατί η έλλειψη νερού μπήκανε πολλά στο τραπέζι. Ναι. Αναφερθήκαν. Ναι, βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει συνείδηση τουλάχιστον από τους φορείς που είναι και κοντά στα πράγματα, ότι έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Καταλαβαίνουμε και απ' την άλλη ότι θα πρέπει να υπάρξουν όμως και κυβερνητικά προγράμματα από τα αρμόδια υπουργεία, οικονομική ενίσχυση για να περάσουμε τώρα στο διατάφτα, έτσι δεν είναι, στο να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτά που εσείς διαπιστώνετε στις επαφές και στις συζητήσεις, αλλά και στην πραγματικότητα, βλέποντας δηλαδή τη γη από κοντά, περπατώντας την. Πολύ σωστά το λέτε. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν οι προτάσεις ήταν όλων των ειδικών στη χθεσινή ημερίδα. Αφενός η καλλιέργεια των πηγών για την βελτιστοποίηση της, για την πρόληψη του να μην φεύγει το νερό, γιατί δυστυχώς δεν έχουν γίνει σωστές μαστεύσεις και χάνεται το νερό. Και επίσης να δημιουργηθούν κάποιες μικρές δεξαμενές, μικρά φραγματάκια, τα οποία να μπορούν να συγκρατούν το νερό για να αποτελεί εφεδρεία το καλοκαίρι που παρουσιάζονται, το πρόβλημα είναι μεγάλο εν πάση περιπτώσει. Και στο πλαίσιο αυτό σαφώς υιοθετήθηκαν πάρα πολλοί δεντροφυτεύσεις κλπ. Εδώ όμως θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν οι δήμοι, οι δήμαρχοι βασικά. Οι δήμαρχοι λοιπόν, προγράμματα βγαίνουν, κυρία Βακεφιανάκη, τόσο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος όσο από την Περιφέρεια βασικά και μέσα από το ΕΣΠΑ και όχι μόνο, να είναι έτοιμοι να καταθέτουν προτάσεις για να προλαμβάνουμε προτάσεις, δηλαδή οι οποίες σχετίζονται με όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγούμενα,
για να προλαμβάνουμε όλη αυτή την, όλες αυτές τις επιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και βασικά το θέμα του νερού που για μένα το πρώτο πριν από όλα και πάνω από όλα είναι το θέμα του νερού. Ναι. Και σε αυτό που είπαμε προηγούμενα με τις μέλισσες και για τα ζώα και για τους ανθρώπους και γενικότερα για την ανάπτυξη, για την επιβίωση γενικότερα των πάντων. Θα έχουμε να λέμε, αυτό είναι, το θέμα είναι να έχουμε να κάνουμε. Αυτά τα ίδια πράγματα συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε πάει στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο του Euromontana, στο οποίο συμμετέχουμε και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου και το Απόθεμα Βιόσφαιρας UNESCO, το οποίο υποστηρίζεται από την Αναπτυξιακή και από την Περιφέρεια. Συμμετείχαμε λοιπόν ακριβώς, το Euromontana εξειδικεύεται στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Το θέμα λοιπόν το βασικό και εκεί ήταν το θέμα του νερού και πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις περιοχές μας, να δημιουργήσουμε κίνητρα, να επιστρέψει ο κόσμος πίσω, αλλά να μπορεί από τη στιγμή που ήδη του προσφέρεται ένα εξαιρετικό περιβάλλον, αυτό να το ενισχύσουμε εμείς, να διατηρήσουμε την αειφορία του λοιπόν και να έρθουν οι κάτοικοι στις περιοχές αυτές, δίνοντάς τους τα κίνητρα και τα εργαλεία για να μπορέσουν να έχουν ένα εξαιρετικό τρόπο ζωής. Ελπίζουμε την επόμενη φορά, κυρία Βρέντζου, να είναι ένα βήμα παρακάτω τα πράγματα, έτσι, γιατί ο χρόνος, είπαμε, κυλά εις βάρος μας και εις βάρος αυτών των πανέμορφων περιοχών που χρειάζονται στήριξη. Είναι απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και αυτή είναι η ομορφιά τους. Οι αποφάσεις, κυρία Βακεφιανάκη, πρέπει να ληφθούν εχθές, όχι αύριο. Yeah. Δηλαδή τώρα πια έχουμε φτάσει με το θέμα. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Ναι. Δεν την περιμένουμε να έρθει. Είναι εδώ. Έπρεπε δηλαδή να έχουμε προβλέψει στην Ισπανία, ας πούμε, που πήγαμε εμείς στην περιοχή της Καταλωνίας. Αν δείτε τι έχουν κάνει οι άνθρωποι και πώς έχουν πραγματικά αξιοποιήσει και αναπτύξει τα βουνά και τι κόσμος υπάρχει και τι τιμές έχουν, πανάκριβα. Πανάκριβα παντού. Δηλαδή ένα εξαιρετικό βιωτικό επίπεδο για όλους. Ο κόσμος έχει επιστρέψει, έχουν επικεντρωθεί στον τουρισμό υπαίθρου και βέβαια πραγματικά εκεί δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι στο βουνό. Να φανταστείτε ότι εμείς ήμασταν σε υψόμετρο 1850 μέτρα. Η Καταλωνία, η πόλη της Μπουχερδά που είμαστε εμείς, είναι σε υψόμετρο 1850 μέτρα. Αν δείτε λοιπόν εκεί, να δείτε τα σπίτια, να δείτε τις υπηρεσίες, τις υποδομές που έχουν δημιουργηθεί, να δείτε τους δρόμους, να δείτε την καθαριότητα, να δείτε, τι να σας πω, το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων, όλοι οι κάτοικοι γενικώς ασχολούνται με τον τουρισμό υπαίθρου. Φανταστείτε δηλαδή τα αστερούσια, όλα τα χωριά τα εγκαταλελειμμένα, να έχουν αναπαλαιωθεί και να λειτουργούν σαν τουρισμός υπαίθρου.